Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αγαπημένο συγγραφέα, τον κύριο Σπύρο Πετρουλάκη, κριτικής καταγωγής, ο οποίος σε λίγες ημέρες από σήμερα, την 5η 16 Μαΐου, στις 8 βράδυ, θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου θα παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Αυγή το θαμμένο τετράδιο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Η εκδήλωση αυτή, όπως έχει ανακοινωθεί, θα γίνει στο πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Κύριε Πετρουλάκη, καλώς ορίσατε. Και λέω... Παρακαλώ. Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub. Καλησπέρα, και λέω, είστε ο αγαπημένος συγγραφέας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Γιατί το λέω αυτό? Έχω μπροστά το βιβλίο και διαβάζω στην πρώτη σελίδα ο συγγραφέας των 350.000 αντιτύπων, ενώ η Αυγή το θαμμένο τετράδιο ήδη σε πρώτη έκδοση έχει κυκλοφορήσει σε 20.000 αντίτυπα. Πριν σας ρωτήσω για το νέο σας πόνημα, το συγγραφικό, πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, ποιο είναι το μυστικό, αν μπορούμε να το αποκαλύψουμε? Αν υπάρχει μυστικό, νομίζω ότι μυστικό είναι η αγάπη για αυτό που κάνει κάποιος, το μεράκι, ναι, και ο χρόνος που αφιερώνει στο να γίνει καλύτερος. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο το άλλο μυστικό. Εγώ γράφω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, γράφω με πολύ συνέστημα, προσπαθώ να είναι πρωτότυπα τα θέματα που επιλέγω και ίσως αυτό να είναι εκείνο που αναγνωρίζει ο κόσμος και με ακολουθεί και διαβάζει τα βιβλία μου. Αν θέλετε, μην απομακρύνεστε από το κινητό, γιατί χάνουμε το σήμα και δεν γίνεται σωστά η συνέντευξη. Ναι, ναι. Όχι, δεν είμαι. Είμαι στο κινητό. Πολύ ωραία. Δεν απομακρύνω καθόλου. Εσείς τώρα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε γράψει το Σασμό και το Ναυάγιο, όπου έχουμε στα βιβλία αυτά τις τηλεοπτικές μεταφορές. Μεγάλες επιτυχίες τηλεοπτικές, μεγάλες συγγραφικές επιτυχίες. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση για σας αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να έχεις επιτυχία και σε έντυπο επίπεδο, αλλά και σε τηλεοπτικό επίπεδο. Είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό. Για μένα είναι μια ευθύνη. Μια ευθύνη στο τι θα ακολουθήσει κάθε φορά. Γιατί δεν είναι λίγο πράγμα τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια τηλεθεατές, ας πούμε, ή χιλιάδες αναγνωστών να σε επιλέγουν για να περάσουν κάποιες ώρες με τα έργα σου. Αυτό με γεμίζει ευθύνη και σίγουρα όλη αυτή η ευθύνη με κάνει καλύτερο, έτσι θεωρώ. Δηλαδή δουλεύοντας να γίνομαι καλύτερος. Αυτός είναι και ο στόχος μου, μάλιστα. Κύριε Πετρουλάκη, είναι το 10ο μυθιστόρημα, έτσι, η Αυγή των Θαμμένων Τετράδιων. Άρα ήρθε η ώρα να σας ρωτήσω ποια ήταν η έμπνευση για να γράψετε το βιβλίο και θέλω να μου πείτε μερικά πράγματα για το περιεχόμενό του. Η έμπνευση ήταν... ήρθε τη στιγμή που έμαθα ότι σε ένα νησί του Παγασιτικού Κόλπου, ναι, στο μικρό νησί του στο παλιό Τρίκερι, είχαν εξοριστεί 5.000 γυναίκες τον καιρό του εμφυλίου πολέμου. Αυτό για μένα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα ώστε να ξεκινήσω να μαθαίνω και να διαβάζω την ιστορία αυτού του νησιού και την ιστορία αυτών των γυναικών. Όταν δε ανακάλυψε ότι αυτές οι γυναίκες έγραφαν την ιστορία τους, το τι περνάγαν, τα βάθανά τους και τις ημέρες που ζούσαν εκεί στο νησί και έθαβαν αυτά τα τετράδια, να έκανε, δηλαδή, εκείνο ήταν το σημείο που έπιασα την άκρη του νήματος και ξεκίνησα να ξετυλίγω ένα κουβάρι το οποίο με οδήγησε στην Αυγή. Με οδήγησε σε γυναίκες που είχαν εξοριστεί είτε επειδή ήταν ιδεολογικά σταλμένες εκεί, είτε επειδή ήταν εκδικητικά σταλμένες ή ακόμα και προληπτικά σταλμένες σε αυτό το νησί. Μιλάμε για την περιοχή Τρίκερη, ήταν τόπος εξορίας, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ακολούθησε ο εμφύλιος και από εκεί και πέρα έχει τη δική του ιστορία και αυτό το μέρος της χώρας όπου χαρακτηρίστηκε ως τόπος εξορίας και βασανισμών για τους Έλληνες, κυρίως αριστερούς, όπου
εξορίστηκαν σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα. Ναι, ναι. Το Τρίκερι έμεινε στην ιστορία ως το νησί που φιλοξένησε 5.000 γυναίκες κυρίως, γιατί ένα διάστημα πολύ μικρό είχαν περάσει και 1.000 άντρες από εκεί. Αλλά είναι ασύλληπτο, γιατί σε ένα τόσο μικρό νησί, σε ένα υπέροχο νησί κατά τα άλλα, ένα παραδεισένιο κόσμημα, έζησαν και βίωσαν απίστευτες στιγμές 5.000 γυναίκες. Είστε αφορμή πάντως να μάθουν οι Έλληνες για το νησί αυτό, γιατί εγώ πρώτη φορά ομολογώ ότι τα ακούω και μαθαίνω και για την ιστορία του, αλλά είναι κοντά στη Λαμία, έτσι. Είναι στο Πήλιο. Στο Πήλιο, κοντά. Δεν έξω του Παγασιτικού. Ας πούμε απέναντι από τη Σκιάθο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κατοικήσιμο, απλά ήταν ένας τόπος εξορίας. Είναι την εποχή της εξορίας, ήταν λιγότερα από 100 άτομα ναι. ζούσαν στο νησί και σήμερα ζουν περίπου 20 άτομα. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι την περίοδο εκείνη της εξορίας ήταν οι φύλακες, οι θεσμοφύλακες των γυναικών, έτσι, και των ανθρώπων που εξορίστηκαν. Όχι, εκεί. Έχει ντόπιους. Παλαιότερα είχε κατοικηθεί πάνω από 200-300 άτομα. Πολύ παλιά όμως. Άρα το βιβλίο σας αυτό εμπεριέχει μέσα και ιστορία και είναι βασισμένο και αυτό σε αληθινά γεγονότα, έτσι. Ναι. Το 90-95% ναι. των. Της ιστορίας θα διαβάσει ο αναγνώστης, είναι πραγματικά γεγονότα. Ναι, ναι. Εγώ δεν στέκομαι μόνο στην κακοποίηση των γυναικών και σε όλο αυτό το άσχημο κλίμα που υπήρχε. Εγώ συνεχίζω, περιπλέκω μέσα και τον έρωτα, την φιλία, την αλληλεγγύη, την αγάπη, τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή, όχι μόνο στο νησί, αλλά και εκτός του νησιού, γιατί όλη η ιστορία δεν γίνεται μέσα στο νησί. Για μένα είναι σημαντικό αυτό, να παντρεύω το χθες και το σήμερα, να παντρεύω τα συναισθήματα, γιατί έτσι προκαλώ τον αναγνώστη να, όχι μόνο να διαβάσει ένα καλό μυθιστόρημα, αλλά να μάθει και την ιστορία του. Ιστορία, είναι βασικό αυτό, να σου προσφέρει ένα βιβλίο και ιστορική γνώση, βεβαίως. Mm-hmm. Ναι. Και να ξυπνήσω μνήμες ή να ταρακουνήσω κάποια μυαλά, γιατί για να ψάξουν να δουν τι έχει συμβεί, να δουν τι έχει γίνει εκείνη την περίοδο. Στη βάση να έχει περάσει η χώρα, η πατρίδα, την περίοδο εκείνη, πράγματι καλά κάνετε και επισημαίνετε και οι νέοι ειδικά να διαβάσουν και να μαθαίνουν. Αυτό πάντως είναι μια καλή συνταγή, εννοώ για το περιεχόμενο του βιβλίου όπως μας το περιγράφετε, γιατί δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, για να μεταφερθεί και τηλεοπτικά. Ναι, γενικά στα βιβλία μου υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τους παραγωγούς ναι. των τηλεοπτικών έτσι, σειρών. Ναι. Και ήδη έχει υπάρξει ενδιαφέρον, ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί το βιβλίο διανύει μόλις τον πρώτο του μήνα. Και εγώ βρίσκομαι στην Κρήτη για να το παρουσιάσω, να το δείξω στο κοινό, που ήδη το έχει αγαπήσει και το έχει αγκαλιάσει με πολύ μεγάλη στοργή και τα ποινήματα που έρχονται και σε μένα και στο δημοτικό οίκο, αλλά και στα βιβλιοπολία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Άρα μας δίνετε εδώ πέρα, μας αποκαλύπτετε, δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδημοσιοποιήσει αυτό, το ενδεχόμενο να δούμε και αυτό το βιβλίο σας να μεταφέρεται σε τηλεοπτική διασκευή. Οι τηλεθεάσεις είναι μεγάλες, ήδη έχουμε το ιστορικό του Σασμού, αλλά και το Ναυάγιο, την άλλη σειρά που προβλήθηκε από το Μέγα, ο Σασμός από τον Α. Τι σας λένε οι αναγνώστες για το τελευταίο βιβλίο, πώς σας υποδέχονται, στις παρουσιάσεις που κάνετε την Ελλάδα? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Είναι πολύ έτσι, ζεστή η αγκαλιά που λαμβάνω. Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο, πολύ περήφανο και φυσικά με γεμίζει με ευθύνη, όπως είπα και στην αρχή, για τη συνέχεια και για το πόσο καλύτερος πρέπει να γίνω για να εξελιχτώ και να προχωρήσω παρακάτω. Πόσο καιρό κάνατε να το γράψετε, κύριε Πετρουλάκη? Συνήθως ο χρόνος που γράφω τα βιβλία μου είναι γύρω στους 7 μήνες. Αλλά η μεγάλη διάρκεια είναι η έρευνα που πρέπει να γίνει. Η ιστορία, ναι, ναι. Ακριβώς, και γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Και εγώ έχω, για να γράψω αυτό το βιβλίο, χρησιμοποίησα μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Άρα την αναζητήσατε, διαβάσατε, ναι.
και γράψατε το βιβλίο. Σας ενέπνευσαν τα γεγονότα αυτά τα τραγικά. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι οι παλαιότεροι μας δουλέψαν για να πάρουμε έτοιμη, να πάρουμε έτοιμη την ιστορία εμείς στα χέρια μας και να την πάμε παρακάτω ή να την ξαναδείξουμε μπροστά στο κοινό, στον κόσμο. Ναι. Διαβάζω ότι έχετε γράψει και πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Πράγμα, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό να πω σπάνιο για ένα συγγραφέα που γράφει λογοτεχνία για ενήλικες, αλλά δεν το συναντάω συχνά. Ναι. Για μένα ήταν η ξεκούρασή μου. Το να γράψω ένα παιδικό βιβλίο ήταν η ξεκούρασή μου το διάστημα που είχα τελειώσει, ας πούμε, το μυθιστόρημα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω εδώ ότι το πρώτο πράγμα που τόλμησα να γράψω ήταν ένα παιδικό παραμύθι, ο δράκος Μπουρμπουλήθρας. Με έναν δράκο που δεν πέταγε φωτιές από το στόμα των Μπουρμπουλήθρας, για να δείξω στα παιδιά μου για την διαφορετικότητα, να μιλήσω στα παιδιά μου για την διαφορετικότητα. Αυτή ήταν και η πρώτη απόπειρα να γράψω κάτι. Είστε ένας άνθρωπος με αρκετά χαρίσματα, επιτρέψτε να το πω, γιατί επίσης ενημερώθηκα ότι είστε συνθέτης, τυχουργός, έχετε γράψει τραγούδια για γνωστούς καλλιτέχνες. Γράφετε μουσική, τραγούδια, στίχους. Είστε και συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός. Πού βρίσκεται το χρόνο για όλα αυτά τα πράγματα? Εγώ πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει, μπορεί. Ναι. Μπορεί να γεννήσει χρόνο μέσα στο 24ωρο και να παράξει όμορφα πράγματα, να παράξει καταστάσεις οι οποίες κάνουν καλό στην ψυχή του, αλλά και στην ψυχή άλλων. Οπότε ξεκλέβω, βρίσκω χρόνο. Μπράβο σας, να κάνω αρκετά πράγματα. Μπράβο σας. Κύριε Πετρουλάκη, οι Έλληνες διαβάζουν. Πώς βλέπετε την ανάγνωση της λογοτεχνίας στην Ελλάδα σε σχέση, να πούμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλες χώρες της Ευρώπης ή μεσογειακές χώρες, να το εξειδικεύσω? Δεν μπορώ να πω ότι διαβάζουμε πολύ. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που διαβάζει. Παλαιότερα σε ένα έτσι κάλο που είχε γίνει, πιστεύω ότι ήταν γύρω, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 8%. Και αυτό το 8% δεν ξέρω, με διαβάζουν 2, 3, 4 βιβλία το χρόνο. Είχαμε το ΕΚΕΒΗ ένα καιρό, καταργήθηκε και αυτό μας έδινε κάποια πολύτιμα στοιχεία. Τώρα δεν υπάρχει. Το μνημόνιο το έκλεισε και αυτό, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μετά το μνημόνιο δεν άνοιξαν πολλά τέτοια. Είστε υπέρ του βιβλίου, δηλαδή να τυπώνετε το βιβλίο στο χαρτί, ή είστε και του e-book, του ηλεκτρονικού βιβλίου? Το ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως και το βιβλίο, το ακουστικό βιβλίο, το audio. Βεβαίως, καλά κάνετε και το λέτε. Είναι η εξέλιξη. Ωστόσο, εγώ, επειδή είμαι παραδοσιακός άνθρωπος, παραδοσιακός τύπος, θέλω το βιβλίο. Θέλω να το πιάσω, να ανοίξω τις σελίδες, να ακούσω τον ήχο του χαρτιού, να το μυρίσω, να μυρίσω το μελάνι. Όχι, μ' αρέσει το βιβλίο σαν αντικείμενο. Επαφήλεται. Ναι, η επαφή. Ναι, βέβαια. Όλες οι αισθήσεις. Σωστά. Ναι. Καλό είναι και το ηλεκτρονικό βιβλίο, γιατί πας σε διακοπές, έχει γεμίσει ανάλογα και την ψυχοσύνθεσή σου, διαλέγεις. Γιατί πολλοί αναγνώστες υπάρχουν που διαβάζουν συγχρόνως 3 και 4 βιβλία, έχουν την ικανότητα αυτή. Ναι. Αντί να τα παίρνεις μαζί σου, έχεις το e-book. Πέστε μου, κύριε Πετρουλάκη, τελειώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε, έχετε βάλει στο μυαλό σας για το επόμενο βιβλίο ποιο θα είναι το αντικείμενο, το περιεχόμενο? Υπάρχει κάποια σκέψη? Είμαι στην αναζήτηση τώρα. Ναι. Υπάρχουν κάποιες ιδέες στις οποίες επεξεργάζομαι και θεωρώ ότι σύντομα θα έχω έτσι κάτι το οποίο θα ασχοληθώ. Πάλι με ιστορικές αναφορές, κύριε Πετρουλάκη? Κάπως έτσι, γιατί πάντα στα βιβλία μου γράφω καταστάσεις και ιστορίες οι οποίες ενδιαφέρουν πολύ το κοινό. Και γιατί να το αλλάξετε αυτή τη στιγμή που σας... Ναι, γιατί να το αλλάξετε αυτό, τη συνταγή της επιτυχίας, σας επιβραβεύουν οι αναγνώστες. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει, είναι κάτι που αγαπώ και εγώ να κάνω και το κάνω με πάρα πολύ όρεξη και πολύ κέφι. Πρώτος σταθμός θα είναι το Ηράκλειο ή το έχετε παρουσιάσει Χανιά, ρε Θυμνό, δεν το ξέρω. Όχι. Είναι η πρώτη, Χανιά λοιπόν. Θα είναι τελευταίος σταθμός, το τελευταίος θα είναι το Ρέθυμνο και θα είμαι την Τετάρτη στις Μοίρες και την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, κλείνοντας τη συνέντευξη, επαναλαμβάνω, 5η 16 Μαΐου σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, πολύ κέντρο Δήμο Ηρακλείου, στις 8 το βράδυ θα είστε εκεί. Διαβάζω ότι η ομιλήτρια θα είναι η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η κυρία Μιλάκη, αφήγηση Χριστίνα
Αλεξανιάν, είναι ηθοποιός, μουσική τραγούδι Πάνος Παπαδάκης. Δεν θα είναι μία, θα έλεγα... Αυτή θα κάνει ο Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης και ο Μάνος Παπαδάκης θα τραγουδήσει. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα είναι μία πολιτιστική βραδιά ολοκληρωμένη. Mm-hmm. Δεν θα είναι απλά μία παρουσίαση ενός βιβλίου. Και μπράβο, έτσι, μπράβο που το ολοκληρώσατε έτσι. Μπράβο σας. Θα είναι μία γιορτή, βεβαίως, πολιτισμού. Και είναι ευκαιρία για όλους εμάς τους Ηρακλειώτες που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις, να βρεθούμε εκεί και να σας τιμήσουμε αφού μας τιμάτε με την παρουσία σας. Κύριε Πετρουλάκη, ευχαριστώ θερμά. Έχετε παιδικές αναμνήσεις από την Κρήτη, γιατί νομίζω οι γονείς σας ήταν, είχαν την καταγωγή. Ναι, φυσικά, έχω αναμνήσεις και παιδικές, γιατί ήρθα 18 χρονών στην Κρήτη και έζησα περίπου 28 χρόνια. Ναι. Οπότε έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και αγαπώ. Πού, σε ποια περιοχή, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Χανιά και Ρέθυμνο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε θερμά κύριε Πετρουλάκη για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις παρουσίασης ανά την Κρήτη και ανά την Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστώ θερμά. Γεια.